Σάβα, συγχαρητήρια. Η δεύτερη χρονιά του πρωταθλήματος τροχοκαθίσματος ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο για την ομάδα σου. Έθελα το δικό σου σχόλιο για το πρωτάθλημα και πώς εκτελήχθηκε. Σίγουρα το να στέφεσαι πρωταθλητής, είναι τα σήματα που σε κατακλείζουν, είναι χαρά. Γιατί ότι οι κόποι σου έχουν αποδώσει. Η χρονιά όσον αφορά για μας τον Απόλλωνα ήταν μια δύσκολη χρονιά. Φετός είχαμε διάφορους τραυματισμούς, διάφορες ατυχίες. Παρ' όλα αυτά όμως καταφέραμε να στεφτούμε πρωταθλητές. Όμως δεν ήθελα να σταθώ στο εξής, στο επίπεδο του πρωταθλήματος σε σχέση με πέρσι αγωνιστικά. Εκείνο που νιώθω είναι ότι όλες οι ομάδες σε σχέση με πέρσι επιδείξαμε πολύ πιο καλά όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, να θέλαμε μπασκετικό. Και το άλλο είναι ότι και σαν άθλημα στην Κύπρο πλέον, είτε το νομίζω και σήμερα ο κόσμο που αγκάλιασε το άθλημα και ένας από τους στόχους μας, να μην είναι ένα άθλημα το οποίο είναι αποκλειστικά να ασχολούν τα άτομα με αναπηρίες και τούτο οφείλεται και στην ΚΟΚ, η οποία αγκάλιασε το πρωτάθλημα και έθεσε το υπό την αιγίδα της. Δηλαδή είναι ένα πρωτάθλημα της ΚΟΚ, είναι μια παρέα, βρεθούμαστε και πάμε παίζουμε έξω, παίζουμε ένα πρωτάθλημα με αξί μας. Είναι ένα πρωτάθλημα της ΚΟΚ, υπάρχει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ελπιστούμε να φέρουμε νεαρά παιδιά, συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας, οι οποίοι κάτι διάρκεια της ζωής τους ενδεχομένως να τύχουν να έχουν κάποια ατυχία, κάποιον τραυματισμό, κάποια αναπηρία και μέσα από τον αθλητισμό να ξεπεράσουν και άλλα προβλήματα, αλλά εντάξει, δεν το εύχομαστε κανένα να χτυπήσει εννοείται, αλλά είναι μια διέξοδος. Δηλαδή, όταν τύχει, εκείνο το άτομο έχει και τούτη την επιλογή να έρθει, να κοινωνικοποιηθεί, να αθληθεί, να δώσουμε τα μηνύματα στον κόσμο, να καταλάβει και τις δυσκολίες, την πτώση, την άνοδο μας, την αγωνιστικότητα, το πάθος. Νομίζω είδαμε τα όλα σήμερα. Συγχαρητήρια θα ήθελα να πω επίσης στη ομάδα του Rollers. Ήταν πολύ ανταγωνιστική, ήταν πράγματι άξια αντίπαλη. Νομίζω ότι κερδίσαμε λίγο σε λεπτομέρειες τουλάχιστον σήμερα. Καλή συνέχεια σε όλους. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το σημερινό παιχνίδι. Στο δεύτερο τελικό κόντρα στην Νικοσία Team Rollers σημείωσε 22 από τους 37 πόντους της ομάδας σου. Τρομερή απόδοση, σίγουρα MVP του αγώνα. Θα ήθελα το σχόλιο σου για την εντυπωσιακή αυτή η απόδοση σου σήμερα. Να σου πω χωρίς έτσι εγωιστική διάθεση, σίγουρα νιώθεις μια ικανοποίηση, αλλά ειδικά το μπάσκετ, η καλαθόσφαιρα σε τροχοκάθισμα είναι ομαδικό παιχνίδι. Δηλαδή υπάρχουν οι ρόλοι και η δική μου επίδοση οφείλεται πρωτίστως στους άσους, στα παιδιά που ζουν στα τροχοκάθισματα. Θέλω να σου αναφέρω έτσι και για διαφώτιση ενδεχομένως να ξέρουμε ότι καλαθόσφαιρα σε τροχοκάθισμα παίζουν τα άτομα με κινητικές αναπηρίες. Είτε είναι άτομα με αναπηρίες, ακροτηριασμούς όπως εγώ, είτε είναι άτομα τα οποία έχουν άλλες κινητικές αναπηρίες ή παραπληγίες. Άτομα που έχουν χτυπήσει στη σποδιδηλική στήλη και είναι καθυλωμένοι σε αναπηρικά καροτσάκια. Αυτοί οι παίχτες συνήθως εσκοράρουν τους. Αντίθετα όμως, βλέπουμε την ομαδικότητα που είδαμε στο παιχνίδι να ανοίγουν διάδρομο, όπως λέμε, έτσι ώστε να μπουν τα άτομα με πιο μικρό, πιο ψηλό classification, να μπουν μέσα και να σκοράρουν. Φυσικά εντάξει, και η δική μου επίδοση οφείλεται στην προπόνηση και στη συνολική ομαδική δουλειά. Είναι κάτι τελείως προσωπικό επίτευγμα. Αλλά μια ικανοποίηση, χωρίς έτσι οποιαδήποτε διάθεση υπάρχει. Και τέλος θέλω ένα σχόλιο σου για τον κόσμο. Χθες σήμερα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα από τους οπαδούς του Απόλλωνα. Ακούσαμε και τραγούδια στις εξέδρες. Θα ήθελα ένα σχόλιο σου για την εικόνα που είδαμε σήμερα στις εξέδρες. Πραγματικά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια οι φίλοι του Απόλλωνα. Τους είδαμε σήμερα κόσμια, ήρθαν διασκεδάσαν, αγκαλιάσαν το άθλημα μας χωρίς οποιουσδήποτε χαρακτηρισμούς. Αν και υπήρχαν κάποιες στιγμές που μπορεί να υπήρξαν είτε κάποια φάουλ τα οποία έπρεπε να συμβούν και από μέρους και από τους άλλους, είτε κάποια λάθη που πάντα συμβαίνουν. Εμείναν πάντα σε κόσμια επίπεδα και είναι ακριβώς εκείνο που μπορεί ο δικό μας το άθλημα να προσφέρει. Όταν βλέπεις το πάθος στον αγώνα και τη θέληση, δεν θα ασχοληθείς τώρα με ο διαιτητή, έστω και αν έκαμε και δυο λάθη, έστω αν έπιεν και κάτι λιωχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.